Λεπτά. Σε 5 λεπτά θα κάνουμε το διάλειμμα. Ο φόβος, λοιπόν, έχει να κάνει με το ότι αυτοί οι στόχοι που βάζουμε πολλές φορές είναι τόσο σημαντικοί για μας που δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μπορούν να πάνε αλλιώς τα πράγματα. Άλλες φορές, βέβαια, οι φόβοι μας έχουν να κάνουν με το ότι η μη επίτευξη των στόχων σαν να μας προσελκύει κιόλας. Σαν να αυτό που φοβόμαστε να το θέλουμε. Έχετε ίσως παρατηρήσει, αν έχετε δει θρίλερ και δεν είστε και τίποτα λάτρης, πολλές φορές στην επίμαχη στιγμή, κάποιοι κουνάνε τα κεφάλια ήδη, έρχεται το τραγικό εκείνο πράγμα που έχει να γίνει και κλείνουμε τα μάτια μας. Αλλά ανοίγουμε 2 δάχτυλα για να δούμε και με την άγκη του μάτιου, έτσι. Φαίνεται ότι αυτό το, πώς να το πούμε, αυτό το καταστροφικό κομμάτι που υπάρχει μέσα μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ως μια από τις άγνωστες πλευρές μας ή καμιά φορά από τις γνωστές μας, είναι κάτι με το οποίο έχουμε να αναμετρηθούμε, έχουμε να το δεχτούμε. Δεν έχουμε να το φοβηθούμε. Σε ένα πλαίσιο υγιών σχέσεων, ακόμα και η τάση μας να καταστρέψουμε, μπορεί να γίνει κάτι. Όταν είμαστε μόνοι μας μπροστά σε ένα σύνολο στόχων, απρόσωπων σχέσεων και καταστάσεων που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, η καταστροφική πλευρά μας μπορεί να είναι μια αιτία για πόλεμο. Εμένα μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και με συγκλώνησαν πάρα πολύ οι ομές φωτογραφίες που είδαμε πριν από μια δεκαετία από τον πόλεμο σε μια διπλανή μας χώρα, ευρωπαϊκή, πολιτισμένη, αλλά άγριες, ομές φωτογραφίες, έτσι. Από καταστάσεις που αυτοί θα μπορούσαν άνθρωποι σαν και εμάς και εσάς. Παρ' όλα αυτά κάνανε ακρότητες μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Πολύ ατομικό και πολύ συλλογικό ταυτόχρονα, αλλά χωρίς αίσθηση των σχέσεων. Τώρα, επειδή λοιπόν οι στόχοι που βάζουμε είναι πάρα πολύ μεγάλοι και οι φόβοι που τους συνοδεύουν είναι επίσης πολύ μεγάλοι, έχουμε αρχίσει και χρησιμοποιούμε ειδικά τα τελευταία χρόνια κάποια μυθεύματα. Θα αναφερθώ σε εκείνο τον παρεξηγημένο κατά τη γνώμη μου Κοέλιο. Έχετε χίλιο ακούσει μάλλον τη φράση ότι όταν κάποιος θέλει κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το καταφέρει. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί πρέπει το σύμπαν να συνωμοτήσει για τον έναν? Δεν μιλάω για τον Κοέλιο τώρα, μιλάω για το πόσο χιλιοπομένη είναι η φράση και γιατί είναι τόσο χιλιοπομένη. Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί το σύμπαν να συνωμοτήσει για μένα? Όχι γιατί δεν το αξίζω. Είναι μια φράση που είναι πολύ σημαντική όταν έχουμε πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ναι. Αλλά γιατί όμως για μένα τον έναν και μοναδικό να συνωμοτήσει ολόκληρο το σύμπαν? Είναι λίγο αμέτρο επές, δεν είναι? Λίγο αλαζονικό στην πραγματικότητα. Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δεδομένα ύπαρξης, τόσο βιολογικά, τόσο ψυχοκοινωνικά και ευρύτερα κοινωνικά, τα οποία πρέπει να αποδεχτούμε και να λάβουμε υπόψη μας. Αυτό δεν είναι περιοριστικό. Αυτό μας κάνει πιο όριμους στην πραγματικότητα. Για φανταστείτε να περιμένω τώρα το σύμπαν να συνωμοτήσει για να καταφέρω κάτι που είναι αδύνατο. Είναι τεράστια απογοήτευση. Έτσι δεν είναι? Μα όλο το σύμπαν τα έχει βάλει με μένα. Και πάμε να κερδίσουμε κάτι χρησιμοποιώντας μια τέτοια φράση και καταλήγουμε στο ακριβώς ανάποδό της. Έτσι. Επιμένω λιγάκι σε αυτό το θέμα γιατί είναι προσανατολισμένο στον ένα και μοναδικό. Η αίσθηση όμως ότι υπάρχουν δεδομένα της ύπαρξής μας που είναι ψυχοκοινωνικά μας ξαναβάζει στο πλέγμα των σχέσεων. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η σημασία. Θα σας πω ότι εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ένα από τα 12 βήματα που χρησιμοποιούν οι ανώνυμοι αλκοολικοί. Το χρησιμοποιώ και εγώ, βέβαια, εγώ λίγο αλλιώς. Εκεί είναι προσανατολισμένοι στο Θεό, είναι σαν προσευχή αυτό. Αλλά η κεντρική ιδέα είναι να έχω τη γαλήνη να δέχομαι αυτά που μπορώ να αλλάξω, το κουράγιο να αλλάζω αυτά που μπορώ, συγγνώμη, να δέχομαι αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω, έτσι. Να τα δεχτώ. Δεν μπορώ. Τέρμα, δεν γίνεται. Να έχω το κουράγιο όμως να αλλάζω αυτά που μπορώ να αλλάξω. Και τέλος να έχω τη σοφία να διακρίνω ανάμεσα σε αυτά και στα άλλα. Στα μεν και στα δε. Νομίζω είναι εξαιρετικό τώρα αυτό. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ άλλο τρόπο που να οδηγεί σε αυτή την ωριμότητα και να μην έρχεται ούτε με θεία επιφύτηση, ούτε με συνωμοσία του σύμπαντος, παρά μόνο μέσα από την αναγνώριση των πλευρών μου και των καταστάσεών μου μέσα στις σχέσεις. Γιατί οι σχέσεις
όπως είδαμε προηγουμένως και στο σχήμα, λειτουργούν και σαν καθρέφτες. Άλλες φορές παραμορφωτικοί, άλλες φορές όχι. Το σύνολο αυτών των εμπειριών με κάνει να έχω μια πιο καλή εικόνα του εαυτού μου. Να πούμε ότι, και κάπου εδώ να το κλείσουμε σιγά σιγά, ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά στη ζωή, μια που μιλάγαμε πριν για την κατάθλιψη και τις δυσκολίες της, όσο η στάση που παίρνουμε απέναντι σε αυτά. Και να τελειώσουμε με την ελευθερία. Όταν καταλάβουμε ότι είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε τον τρόπο που θα δρούμε, μέσα στα πλαίσια αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, που λέγαμε πριν, τότε υπάρχει και ένας φόβος. Προτιμούμε τα πλαίσια αυτά να είναι περιοριστικά, γιατί άμα είναι περιοριστικά έχουμε και με ποιον να τα βάλουμε. Καταρχήν έτσι, έχουμε με κάποιον να θυμώνουμε. Και πολλές φορές βρίσκουμε δικαιολογίες για τις δυσκολίες που έχουμε μέσα από αυτό. Αυτή την τάση την έχει περιγράψει πολύ ωραία και ο Erich Fromm στη Φυγή μπροστά στην ελευθερία, έτσι. Escape from freedom. Τώρα, η ελευθερία δεν σημαίνει ελευθερία από συνθήκες, αλλά η ικανότητά μας να επιλέξουμε και να ζήσουμε σύμφωνα με αυτές τις επιλογές. Τελειώνοντας, ήθελα να σας πω μια ισπανική παροιμία, η οποία λέει ότι αναφέρεται στο διαβάτη που έχει να περπατήσει ένα βουνό και λέει ότι διαβάτη δεν υπάρχει δρόμος, το δρόμο το φτιάχνεις μόνος σου περπατώντας. Και εγώ θα πρόσθετα σε παρένθεση και με καλούς συνοδοιπόρους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα 15 λεπτών για να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να πιούμε κάποιο καφέ κλπ. Και στα 15 λεπτά θα έχουμε και ερωτήσεις και τοποθετήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Θα έχουμε διάλογο.